Πάμε να συνδεθούμε με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κατσίμπρα. Είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο στο Κολούμπια, σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής και διαχείρισης κρίσεων. Κύριε Κατσίμπρα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή εβδομάδα από Ηράκλειο, από Ελλάδα. Το κλίμα στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων ποιο είναι, στον απόϊχο των αιματηρών επεισοδίων εντός και εκτός του Καπιτολίου? Ασμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θετικό είναι ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις έχουν συσπυρώσει αρκετούς εναντίον του Τραμπ. Αλλά όμως, επειδή αρχίζει το παιχνίδι και χοντρένει με τις διαδικασίες των Δημοκρατικών για την καθέρευση, βλέπουν πάρα πολύ το ρίσκο να μεγαλώσει πιο πολύ η ζημιά που έχει γίνει στο κόμμα. Οπότε υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις συγκεκριμένα για το πώς θα διαχειριστεί το σώμα των Ρεπουμπλικανών εκλεγμένων και στη Γερουσία αλλά και στο Κογκρέσο και στη Βουλή, τη διαδικασία καθαίρεσης, η οποία είναι πολύ πολύπλοκη. Ξεκινάει στη Βουλή, αλλά τελικά εκεί που θα πραγματικά φανεί τι θα γίνει είναι στη Γερουσία. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση στη Βουλή για το μέλλον της ψηφοφορίας του νόμου για την καθαίρεση του Τραμπ, η οποία ίσως λάβει μέρος και την Τετάρτη. Οπότε εκεί θα έχουμε και περισσότερα νεότερα για το πώς πράγματι θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Η προσωπική σας άποψη και γνώμη στο μέτωπο της καθαίρεσης ποια είναι, τι πιστεύετε θα γίνει? Υπάρχουν δύο τρόποι για να καθαιρεθεί. Ο ένας, ο οποίος ξεκινάει από τον αντιπρόεδρο, ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν πρόκειται ποτέ να τον δούμε να εξελιχθεί, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο αντιπρόεδρος να το κυνηγήσει περαιτέρω. Οπότε όλη η προσοχή αυτή τη στιγμή είναι τι θα κάνουν οι Δημοκρατικοί στη Βουλή. Η Βουλή ίσως καταφέρει να περάσει. Βασικά, η διαδικασία καθαίρεσης είναι πολύ σύντομα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο νόμος της καθαίρεσης ξεκινάει στη Βουλή με απλή πλειοψηφία, την οποία έχουν οι Δημοκρατικοί. Άρα μπορεί άνετα να γίνει πάλι impeached, που λένε, δηλαδή να αρχίσει η διαδικασία της καθαίρεσης από τη Βουλή. Το ζήτημα είναι όταν πάει όμως στην Γερουσία, εκεί χρειάζεται, ενώ την ελέγχει η Γερουσία, την ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, εκεί χρειάζονται για την πραγματική καθαίρεση, χρειάζονται 2/3. Δηλαδή χρειάζονται 16 Ρεπουμπλικανούς Δημοκρατικοί, οι οποίοι θα πάνε με τη μεριά τους για να αφαιρέσουν το δικαίωμα του Προέδρου να τελειώσει την θητεία του. Οπότε, επειδή είναι ιστορικά τα γεγονότα και δεν έχουν προηγούμενο, ιδίως έτσι τελευταία στιγμή που γίνονται, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές διεργασίες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για τα αμερικανικά δεδομένα, για να εμπιστευτεί αυτή τη διαδικασία, γιατί αλλιώς συνήθως παίρνει μήνες. Οπότε, το πώς θα αντιδράσει ιδίως στη Γερουσία, η οποία θα δράσει στα δικαστήρια ουσιαστικά βάσει του νόμου, αυτό δεν το ξέρουμε και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εντός των Ρεπουμπλικάνων. Εγώ με ποιον είμαι? Εγώ από ποια μεριά πρέπει να πάω, ισχύει αυτό? Ναι, ουσιαστικά, ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά ο Τραμπ χρησιμοποίησε το μεγάλο μέγεθος που έχει λάβει το όνομά του και την επιρροή που είχε σε δεκάδες εκατομμύρια άτομα για να θέσει τους Ρεπουμπλικανούς προ αυτού του διλήμματος που μόλις αναφέρετε. Ή είστε μαζί μου, οπότε θα σας ευνοήσω με αυτή την απήχηση που έχω, ή είστε εναντίον μου, οπότε θα στρέψω όλο το κοινό με εναντίον σας. Αυτό όμως τώρα. Τελευταίο διάστημα, μετά από μετά το γεγονός που έγινε τελευταία στο Καπιτόλιο, είχαμε συσπήρωση πολλών εναντίον του, το οποίο δεν συνέβαινε πριν. Αλλά ταυτόχρονα αναφέρατε κιόλας την επίθεση που έχει λάβει και στα social media από την Apple και την Google και το Twitter. Αυτό, επειδή θεωρούνται αυτές οι εταιρείες πολύ προοδευτικές, κοντά με τους δημοκρατικούς, αυτό δράσαν αντίβαρο και αρχίσαν να συσπηρώνουν πάλι μερικούς Ρεπουμπλικανούς υποστηρίζοντας τον Τραμπ, λέγοντας ότι ουσιαστικά δεν μπορούν αυτές τις δημοκρατικές εταιρείες να είναι εναντίον του ελεύθερου λόγου. Διαβάζω στον Αμερικανικό Τύπο ότι οι μετριοπαθείς υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι απέναντι από τον Τραμπ. Και σας ρωτώ, είναι η πλειοψηφία ωστόσο εντός των Ρεπουμπλικάνων αυτοί οι μετριοπαθείς υποστηρικτές ή είναι η μειοψηφία τελικά? Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο μετριοπαθής πυρήνας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν εναντίον του Τραμπ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι έχει ενεργοποιήσει ο Τραμπ ουσιαστικά άλλες ομάδες, οι οποίες πράγματι δεν είναι. Πλέον αρχίζουν να είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων Τραμπ. Τώρα, αυτό ακριβώς που λέτε, ότι ουσιαστικά η ανερχόμενη δύναμη ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί από τον Τραμπ, ίσως είναι πιο πολύ από τις μετριοπαθείς, είναι το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή, γιατί οι Ρεπουμπλικανοί ρισκάρουν ακόμα και ένα split, μια διάσπαση του κόμματός τους, γιατί δεν μπορούν να χωρέσει αυτά τα δύο άκρα το ίδιο κόμμα. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Αρμόδιου για το στρατό, του Μακάρθι,
Ανοίγουν 25 υποθέσεις εσωτερικής τρομοκρατίας. Αυτό υποστήριξε και δήλωσε. Δηλαδή... Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ και περίπου 6 μήνες το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρχικά και το FBI έχουν ξεκινήσει αυτή τη αντίστοιχη διαδικασία από μερικά γκρουπ τα οποία είναι παραστρατιωτικά, ακροδεξιά, τα οποία έχουν ξεκινήσει με τις εκλογές, ειδικά να είναι πάρα πολύ δραστήρια εναντίον εκλεγμένων για να μπορέσουν να ανατρέψουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό ουσιαστικά είναι η επόμενη φάση αυτής της συζήτησης και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το FBI αναγνωρίζει το θέμα της εσωτερικής δημοκρατίας από παραστρατιωτικές οργανώσεις ως τη νούμερο ένα απειλή στην Αμερική εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι μια προσπάθεια να μαζέψουν κάτι που ουσιαστικά έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας με τον τραμπισμό και αυτό είναι μια έκφανση αυτών των προβλημάτων. Βλέπετε άμεσες εξελίξεις ή πιθανότατα να αφήσουν ένα διάστημα, να πέσουν και οι τόνοι? Δεν ξέρω. Αυτό πραγματικά είναι μια εκτίμηση. Επειδή είναι ιστορικά τα γεγονότα και ο ρυθμός είναι τρίτος καταιγιστικός, οι εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν και πολύ μεγάλη ουσία. Πιστεύω ο Biden έχει προτεραιότητα οπωσδήποτε να καταλαγιάσει λίγο η σκόνη για να μπορέσει να αφοσιωθεί στο να διορθώσει τη ζημιά που έχει γίνει. Αλλά σε θέματα εθνικής ασφάλειας οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από πολλές ευαισθησίες. Και άμα πράγματι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμα δημόσιες για την επικινδυνότητα αυτών των groups, τότε σίγουρα θα είναι πολύ γρήγορη στην ανταπόκριση. Σε ποιο βαθμό έχει λαβωθεί, αν μου επιτρέπετε, τον όρο η δημοκρατία στις ΗΠΑ? Κοιτάξτε, δόξα τω Θεώ, εδώ οι θεσμοί είναι πολύ ισχυροί. Δηλαδή, θα έλεγα κιόλας ότι ίσως ο Τραμπ με αυτό που έκανε ενεργοποίησε κάπως τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της Αμερικής. Σίγουρα όμως, όπως και να έχει, αυτό που περιγράφεται είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για τον πρόεδρο Biden πλέον, ο οποίος θα χρειαστεί να μπορέσει να διορθώσει τη ζημιά. Και όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, όπου είναι πράγματι πολύ σημαντική και επηρεάζει την εξωτερική πολιτική της Αμερικής και την επιρροή της. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές και εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας που λένε ότι από τη στιγμή που έγιναν αυτά τα επεισόδια και είχαμε αυτά τα σκηνικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον φάρο της δημοκρατίας, στο Καπιτόλιο, τι μπορεί να γίνει σε άλλες χώρες? Ναι, μπορεί να γίνει οτιδήποτε, οπουδήποτε, το ενστερνίζεστε? Όχι, εντάξει, δεν θέλω να... Κοιτάξτε, είναι πράγματι χωρίς προηγούμενο. Πολλοί εδώ εκλεγμένοι και από τα δύο κόμματα συγκρίνουν το τι έγινε με ιστορικές στιγμές όπως είναι 11 Σεπτεμβρίου ή το Pearl Harbor, κυρίως για να δώσουν λίγο τη βαρύτητα, να δείξουν τη βαρύτητα της κατάστασης. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο συγκρατημένοι από την άποψη ότι οι δημοκρατίες έτσι είναι, από την άποψη ότι έχουν πολύ άσχημα σημεία και μετά έρχεται η κανονικοποίηση πάλι στους θεσμούς. Οπότε πιστεύω ότι να μην μεγενθύνουμε κιόλας στον αντίκτυπο. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι... Νομίζω ο Biden θα το διαχειριστεί πολύ σωστά γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρος. Κύριε Κατσίμπρα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.